Το κοίτα είναι. Κοίτα τι σας έχω εδώ πέρα, είναι αυτοκόλλητο, το γράφει εδώ. Εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ο καινούριο ο HP ως Pro και το Plus. Μου αρέσει πολύ από όλα. Ο μεγάλο, κάτσε να το βγάλει. Και άνοιξε εδώ πέρα το πλάνο. Όχι, 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 περίμενε. Άνοιξε το πλάνο, ρε. Να πούμε ένα γεια στον κόσμο εδώ. Θα την βγάλει τη φωτογραφία. Έλα εδώ. Τι θα είχε τη φωτογραφία. Έτσι. Εδώ. Εμά του δύο. Τι πρωτότυπο. Γεια σα, φίλε και φίλοι του Τράιμι. Σήμερα έχουμε μια μεγάλη συλλογή από εκτυπωτέ για όλε τι ανάγκε, όλα τα βαλάντια, όλα τα γούστα, ό,τι. Φωτογραφική ανάγκη έχετε στο σπίτι με τις πληροφορίες που θα μάθετε σήμερα και στο σημερινό επεισόδιο. Θα λύσετε όλες σας τις απορίες. Εγώ θέλω αυτό. Οι εκτυπωτές χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες και αναλόγως με τους χρήστες στους οποίους απευθύνονται και στις ανάγκες που έχουν. Έτσι. Έχουμε απλούς εκτυπωτές, έχουμε φωτογραφικούς εκτυπωτές, έχουμε εκτυπωτές οι οποίοι απευθύνονται για τύπωμα πολλών σελίδων, άλλους που είναι περισσότερο για φωτογραφίες, άλλους που είναι μικροί όπως είναι αυτός εδώ πέρα για να βγάλεις φωτογραφίες και να κάνεις ωραία δωράκια. Άλλοι με περισσότερα μελάνια, άλλοι με λιγότερα μελάνια. Όλα αυτά θα τα προσπαθήσουμε να σας τα διαχωρίσουμε και άμα καταλάβει μαντός στο τέλος του επεισοδίου σημαίνει ότι έχει καταλάβει όλη η Ελλάδα. Εντάξει. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λιγάκι από έναν εκτυπωτή, παύλα πολυμηχάνημα, γιατί υπάρχουν και αυτά. Τα οποία κάνουν πολύ περισσότερα, όχι μόνο εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, μπορεί να δέχονται φάξ και τα σχετικά. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα κλασικό μοντέλο, το οποίο κάνει τα πάντα. Το γράφει και εδώ μπροστά, Άλεξ. Έτσι. Νομίζω όλοι αυτοί οι εκτυπωτές που έχουμε εδώ πέρα επίσης έχουν WiFi και μπορείς να συνδέσεις το WiFi του σπιτιού σου και να τυπώνεις είτε μόνος σου εσύ είτε όποιος συνδεθεί στο WiFi να τυπώνει. Μπορεί να τυπώνεις κατευθείαν από το κινητό. Για παράδειγμα, τη φωτογραφία που βάλαμε εκεί πέρα. Ναι. Έτσι. Ναι. Μπορώ εγώ εδώ πέρα που τον έχω συνδέσει, δεν τον έχω βάλει στο σπίτι. Με WiFi. Με WiFi. Δεν τον έχω βάλει στο δίκτυο του Κοτσόβολου. Τον έχω βάλει και είναι ενεργοποιημένο το WiFi Direct. Ωραία. Ωραία. Έβγαλα εγώ τη φωτογραφία όλα μου εδώ, Άλεξ. Κοίτα εδώ. Έτσι. Είμαστε λίγο. Γιούχου. Παιδιά, κουμπιά. Πάω στο κινητό μου. Ναι. Εδώ. Ναι. Και λέω print. Print, yes. Print. Περίμενε. Αυτό τώρα... το έχει το κινητό. Όλα τα κινητά έχουν print επιλογή μέσα στις φωτογραφίες. Και κατεβαίνω εγώ εδώ πέρα. Και βλέπω εδώ πέρα τον εκτυπωτή, τον Office Z6950 που το γράφει εδώ μπροστά. Αυτό είναι λοιπόν. Ναι, αυτό είναι λοιπόν. WiFi Direct. Πατάω. Μπορώ να επιλέξω εγώ εδώ πέρα, άμα δει. Πόσα αντίγραφα θέλω. Ένα, έτσι. Όχι, αν δύο, θα είναι το μέγεθος του χαρτιού, εμείς έχουμε α4 μέσα, εντάξει. Αν θα είναι landscape ή όχι, αν θέλω και εκτύπωση διπλής όψης. Γιατί για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος εκτυπωτής έχει τη δυνατότητα να γυρνάει αυτόματα και να τυπώνει και από την άλλη πλευρά. Κάτι που πρέπει να προσέξεις όμως πάρα πολύ όσον αφορά τους εκτυπωτές, έχει να κάνει με το tray του χαρτιού. Τι είναι αυτό? Το χαρτί που μπορείς να βάλεις μέσα. Ναι. Έτσι. Ναι. Εδώ πέρα στον άλλον τον HP, τον μικρό, που είναι πιο οικονομικός και είναι για πιο απλές. Είναι και ωραίος designer. Και είναι για πιο απλές χρήσεις, για λιγότερη όγκο εκτύπωσης. Ναι. Το tray του χωράει καμιά 50, 80 φύλλα. Εδώ μπαίνει. Ναι, 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 ναι. Έχουμε μόνο αυτό εδώ. Ακόμα, αν βάλεις παραπάνω, θα μπλοκάρει, δεν μπορεί να το τράβηξει μέσα. Mm-hmm. Ένας άλλος εκτυπωτής, όπως είναι αυτός εδώ, είδες να τράβηξε καθόλου χαρτί από κάπου? Όχι. Δεν τράβηξε χαρτί, γιατί έχει tray εδώ κάτω. Και έχω βάλει εγώ το φωτογραφικό χαρτί εδώ κάτω. Μπορείς να το σηκώσεις αυτό εδώ πάνω. Έτσι. Ναι. Α, για scanning. Να το κάνεις φωτοτυπικό. Ωραίο. Μαντώ, δεν είσαι από κάτω να το πιάσεις. Η φωτογραφία μας. Τα πατώματα. Πολύ καλό. Λοιπόν, Μαντώ, έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ να δεις. Εδώ πέρα κάνεις αντιγραφή, έτσι. Μπορώ να πάω ένα κείμενο, αυτό εδώ πέρα. Ναι. Για παράδειγμα αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Κόπι πρέπει να κάνω εδώ πέρα. Κάνω κόπι. Μπορώ να το βάλω μαυρό, ας πω, ή έγχρωμο. Μία ή έως 99 αντίγραφα, ξέρω εγώ, όσα θέλω εγώ. Ένα. Βάλε ένα. Έτσι. Θα κάνω σμίκρυνση. Πώς έκανε σμίκρυνση αυτού που αυτονείς. Που έχω μέσα, ναι. Αυτού που έχω μέσα. Μπορώ να κάνω σμίκρυνση. Ωραίο, Πολυεργαλείο. Και αυτός εδώ πέρα μπορεί να σαρώσει. Ναι. Να κάνει αντιγραφή όπως κάνουμε εμείς τώρα. Αλλά δεν έχει τον όγκο που έχουμε εμείς εδώ για να κάνω αυτό εδώ πέρα να το βάλω πάνω εδώ. Ουσιαστικά. Συνδέεται με κινητό αυτός. Ναι, συνδέεται με κινητό και αυτός. Έλα, έβγαλε τη σμίκρυνση εδώ πέρα. Δεν έβαλα μαυρό, ας πούμε, το είδες. Έτσι ήταν το κανονικό και έτσι είναι η σμίκρυνση σε μαυρόαστρο. Με ρώτησες πριν, έτσι, τι παίζει με τα μελάνια. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν οι φωτογραφικοί εκτυπωτές. Οι φωτογραφικοί εκτυπωτές συνήθως έχουν περισσότερα μελάνια. Οι εκτυπωτές φωτογραφικοί εννοώ αυτοί που προορίζονται για να τυπώνουν φωτογραφίες σαν αυτές που βγάλαμε. Φέρε αυτήν εκεί πέρα. Αυτό είναι... δεν είναι.
Αυτό είναι απλώ ίντερνετ μπάντζα θρακτυπωτή. Βγάζει όλου μου να βγάλει φωτογραφίε. Απλά είναι φωτογραφική. Μπορεί να έχουν περισσότερα μελάνια για να βγάζουν πιο σωστά τα χρώματα στι φωτογραφίε. Αν μπορεί να βγάλει και αυτό φωτογραφίε, γιατί να πάρω ένα φωτογραφικό εκτυπωτή. Θα σου βγάλει καλύτερα τη φωτογραφία που θα τυπώσει. Θα μου βγάλει καλύτερα από ότι αυτό. Ναι. Εντάξει. Κοίτα εδώ τώρα τι παίζει εδώ. Μάλιστα. Τα μελάνια του. Έχει 3 συν 1. Ξεχωριστά. Αυτό είναι το μελανάκι, έτσι. Όταν σου τελειώσει ένα χρώμα, ναι, πα και παίρνει το αντίστοιχο, το καινούριο. Δεν χρειάζεται να τα αλλάξει όλα. Εντάξει. Ναι. Πού τα ξέρω εγώ ποιο χρώμα τέλειωσε. Το γράφει μέσα η εφαρμογή. Okay. Το driver. Σε αυτόν εδώ μπαίνουν εδώ πέρα μπροστά τα μελάνια. Δεν ανοίγει αλλιώ. Αυτό όμω έχει μέσα δύο cartridge. Ναι. Ένα μαύρο, ναι, έτσι όπω ήταν και εκεί πέρα, και ένα τρίχρωμο. Μάλιστα. Που έχει το magenta, το cyan και το yellow σε ένα. Σε ένα τέτοιο. Μάλιστα. Κατάλαβες. Είναι mix. Ναι. Οπότε εδώ πέρα έχει μία κεφαλή, ψεκάζει τα τρία χρώματα, άρα δεν μπορεί να πετύχει ένα τέτοιο εκτυπωτή την ποιότητα εκείνου εκεί, γιατί μπορεί να ρίξει. That's why. Ναι, και αντίστοιχα, άμα σου τελειώσει, τυπώνει πολλές εκτυπώσεις οι οποίες έχουν περισσότερο yellow, ναι, θα σου τελειώσει το κίτρινο εδώ μέσα. Ναι. Και επειδή μπορεί να αλλάξει μόνο το κίτρινο, ναι, θα πρέπει να αλλάξει όλο αυτό. Α, βλακεία. Ένα τέτοιο εδώ εκτυπωτή είναι για μικρότερες κλίμακας εκτυπώσεις. Μάλιστα. Έτσι. Ένας φωτογραφικός εκτυπωτής της Canon μπορεί να έχει έξτρα και το μαύρο, δεύτερο μαύρο μέσα. Εμείς έχουμε εδώ. Αυτό. Αυτός εδώ είναι της Canon. Α, ναι. Έτσι. Και αυτός έχει. Α, σκάνερ και αυτός. Πάνω. Έτσι. Είναι μικρός όμως. Σαν pick-up είναι. Ναι, είναι πιο μικρός. Μπροστά είναι το tray του. Εδώ, για να τα βγάζει, ναι, και τα παίρνει από πίσω, ναι, εδώ πάνω, παίρνει το, μάλιστα, χαρτί, εντάξει. Ναι. Έχει μέσα τα 4 μελάνια της συσκευασίας, ναι, που είναι πάλι σε αυτό να είναι magenta, yellow, μας λείπει το cyan, είναι το μαύρο, το απλό το μαύρο, και είναι και το pigeon black, το pigment black, δεύτερο μαύρο. Γιατί? Για να μπορεί να δίνει, ναι, όταν τυπώνει πάνω στις φωτογραφίες, έτσι, ναι, να δίνει πιο έντονα, το μαύρο να γίνουν πιο ζωντανές φωτογραφίες. Μάλιστα. Αυτή είναι η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Canon η ίδια, ας πούμε, για να κάνει πιο ζωντανές φωτογραφίες σε ένα φωτογραφικό εκτυπωτή. Ο Epson, για παράδειγμα, ναι, που είναι και αυτός φωτογραφικός εκτυπωτής, χρησιμοποιεί μια άλλη τεχνολογία. Που υπάρχουν και άλλα μοντέλα και από άλλους κατασκευάστες που κάνουν το ίδιο πράγμα. Απλά εμείς έχουμε λίγο απ' όλα για να τα δείξουμε όλα. Μάλιστα. Έλα εδώ να δεις. Βλέπεις την κεφαλή του μέσα. Το βλέπεις που είναι άσπρο αυτό εδώ πέρα, γιατί? Ναι. Και έχει και αυτές τις σωληνώσεις εδώ. Α, για να βγαίνουν τα μελάνια. Λοιπόν, βλέπεις να παίρνει μελάνια εδώ. Όχι. Δεν παίρνει μελάνια αυτός. Τι είναι αυτό, πώς τα παίρνει τα μελάνια. Εδώ στο πλάι. Τι είναι αυτό τώρα. Το συνδέεις με το... Έχει δεξαμενές. Μάλιστα. Μαύρο, ναι, μπλε, κιανό, ματζέντα και γέλλου. Ναι. Αυτός δεν βάζεις cartridges όπως είναι αυτά εδώ πέρα που σου έδειξα. Τι βάζεις. Δεν βάζεις τέτοια. Τα ανοίγεις αυτά. Ουσιαστικά τα cartridges και κεφαλές. Ναι. Τα cartridge και κεφαλές είναι ενσωματωμένα στον εκτυπωτή. Πού θα τα βρω εγώ αυτά τα μελάνια, καλά. Στο κοτσόβολο. Όλα. Αλήθεια. Έρχονται σε μπουκαλάκια. Σε μπουκαλάκια. Τα αδειάζω εγώ εδώ και μέσα. Και τα αδειάζει εδώ μέσα. Αυτό βέβαια είναι κάτι που κάνει τον εκτυπωτή λίγο πιο μεγάλο. Ναι. Γιατί πρέπει να έχει τον χώρο εδώ πέρα για να βάλει το cartridge και σε όλη την κατασκευή για να έχει τον τρόπο για να στέλνει το μελάνι. Δεν υπάρχουν άλλοι εκτυπωτές με δοχεία μελανιών. Ναι, υπάρχουν κι άλλοι, αυτό σου λέω. Αλλά αυτό είναι μικρούλη. Έχουμε ένα δείγμα απ' όλα. Ναι, ναι. Το πλεονέκτημα που έχει με ένα τέτοιο που έχει τις δεξαμενές είναι ότι όταν παίρνει τα μελάνια, είναι πιο φθηνά τα μελάνια, έχει περισσότερη πιθανότητα, περισσότερο χώρο όταν βάζει τα μελάνια. Άρα περισσότερο όγκο εκτυπώσεων μέχρι να ξαναγεμίσεις. Σωστά. Και είναι πιο φθηνά τα μελάνια, διάρκεια, γιατί ναι, στην πραγματικότητα δεν παίρνεις ούτε πλαστικό, ούτε τα ηλεκτρονικά που έχει κεφαλή πάνω, ούτε την κεφαλή της εκτύπωσης. Παίρνεις μονάχα το μελάνι. Το μελάνι. Τα υπόλοιπα είναι εδώ μέσα. Last but not least. Last but not least. Τον αφήσαμε τελευταίο γιατί η τεχνολογία του είναι τελείως διαφορετική από τους υπόλοιπους. Έτσι. Δεν παίρνει μελάνια. Ναι. Είναι μονόχρωμο συγκεκριμένο, αν και υπάρχουν λέιζερ έγχρωμοι. Αυτό είναι μονόχρωμος, δηλαδή τυπώνει μόνο μαύρο. Να. Και αντί για μελάνι, έχει το τόνερ του. Το οποίο αυτό είναι που αλλάζει. Μπορεί να έχει μια αυτονομία που ξεπερνάει τις 5-6-7.000 σελίδες. Μάλιστα. Μέχρι να τελειώσει. Οπότε είναι η συγκεκριμένη εκτυπωτές, η συγκεκριμένη τεχνολογία απευθύνεται κυρίως για χρήστες γραφείου ή ακόμα και για φοιτητές, καθηγητές, δασκάλους, τα σχετικά που τυπώνουν μαύρο άστρα. Δεν θέλουν φωτογραφίες, δεν είναι για φωτογραφίες συγκεκριμένο. Υπάρχουν οι έγχρωμοι λέιζερ που είναι πολύ πιο ακριβή όμως. Ναι. Έτσι. Η μαύρο άστρα είναι για κείμενο, να τυπώνει κείμενο αβέρτα. Είναι πολύ πιο γρήγορη από τους υπόλοιπους. Ναι. Δηλαδή οι πιο αργοί λέιζερ εκτυπωτές μπορούν να τυπώνουν 20 σελίδες το λεπτό. Ναι. Έτσι μπορούν να φτάνουν και 60 και 70 σελίδες το λεπτό. Ναι. Αλλά είναι για συγκεκριμένη τελείως διαφορετική χρήση. Μάλιστα, κατάλαβα. Εδώ ποτέ φωτογραφίες, εκτός αν τις θέλεις ας πρόμορφες. Αυτό έχω ανάγκη.
Περισσότερες απορίες, αν έχετε και θέλετε να κάνετε ερωτήσεις, από κάτω στα σχόλια. Εδώ είμαστε, θα απαντάω. Εγκυκλοπαίδεια εκτυπωτή κάναμε σήμερα. Τι είμαστε σήμερα, εσύ θες αυτό. Πάρα πολλά. Από την αρχή ήξερα ότι η Μαντού θα θέλει αυτό να είναι. Όσο και να μιλάω, ό,τι και να λέει για τεχνολογίες, ξεχωριστά μελάνια, κεφαλές, δοχεία, λέιζερ, ίντζετ, αυτά. Είναι το πιο ωραίο. Μαντού παίρνει αυτό που τυπώνει κατευθείαν τη φωτογραφία χωρίς να ξέρει πολλά πολλά. Θα κάνω πρόταση. The perfect end. End. Εντάξει, είστε θεός. Γεια σας. Άντε, γεια.